European Public Law Organization. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου για τις Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις. Γι' αυτό βρίσκεται στην Αθήνα ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις, Αρκαντιούς Μουλάζεκ, ο οποίος έχει συζητήσει από το Φεβρουάριο το θέμα με τον κύριο Παυλόπουλο και εναρμονίζονται για το συνέδριο τον Ιούνιο. Τον ίδιο συνοδεύει και ο πρέσβη Πολωνία στην Αθήνα, Άρτσουρ Λόμπαρτ. Βέβαια όλα αυτά κανένα πετσοκάναλο δεν ενδιαφέρουν και σίγουρα δεν σα το γνωστοποίησαν. Αφού ακού το σκέτσο, ο οποίο δεν είναι τυχαίο, είναι πολύ στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη και είναι και εκπρόσωπο τη κυβέρνηση. Να πάει στο σπίτι του χωρί φθόκο και να τα λέει αυτά.

Ωστε ομόφωνα έχει διατυπωθεί από την Ελληνική Βουλή και από άλλες χώρες που επιμένουν να ζητούν από το Βερολίνο. Έχεις το σκέρτσο να σου λέει τώρα αυτά ανήκουν στο παρελθόν να κοιτάξουμε την κλιματική αλλαγή και την ψηφιακή νοημοσύνη. Λες και αυτά συνδέονται κάπως. Και ο σατανάς το ίδιο θα απαντούσε. Έχουν χάσει το τρένο οι κύριοι διαπαντός και δυστυχώς πληρώνει η Ελλάδα. Και έρχεται ο Ερντογάν ακάθεκτος. Ήμουν η μόνη που το είχα προβλέψει. Αυτό το παγκόσμιο γεωπολιτικό διακύβευμα εκλογών στην Τουρκία ήταν κρίσιμο αφού η διαφαινόμενη επικράτηση Ρετζέπ γι Περντογκάν στο δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών βάζει στη θέση της τη γωνία τη Δύση και συμφέρει νομίζω την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η Νίκη Ερντογάν βοηθάει να διατηρήσει υψηλή θέση στους σχεδιασμούς της δύση. Γιατί, γιατί και οτιδήποτε ζητούσαν από τη Δύση θα το είχαν. Και άλλωστε με και μαλικούς είχαμε μικρασιατική καταστροφή, κυπριακή τραγωδία και στρατηγική ήττα ή μείον. Όλα με κεμαλικές ηγεσίε, Μην το ξεχνάτε Έλληνες. Περί γαλάζες, πατρίδας δεν είναι εφεύρημα βεβαίως το Ερντογάν, αλλά της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Και ο Κίλιν Τσάρογλου τώρα τελευταία έλεγε και ξανά μιλούσε για αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Άριστοι διπλωμάτες τουρκοί και δεν θα αλλάξουν πολιτική εξωτερική αν είναι και μαλλική ή ό,τι άλλο. Θα σταθώ εδώ σε πρόσφατη συνέντευξη του στη γερμανική εφημερίδα, τη Ετζάιτς, oh, ο επί σειρά ετών σύμβουλος Ερντογάν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ιμπραήμ Κάλιν, είχε τονίσει ότι η Τουρκία έχει προχωρήσει στην ανεξαρτοποίησή της από τη δυτική εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι η Δύση αποξενώνεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Χάνει τον έλεγχο, είχε πει, σε πολλά ζητήματα τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αντιμετώπιση Κίνα, τη μετανάστευση, την καταπολέμηση τρομοκρατία, το γεγονό ότι το οικονομικό βάρο του κόσμου μετατοπίζεται από τη Δύση προ την Ανατολή. Αυτό ο πόλεμο δεν θα τελειώσει με κέρδη θέσεων, αλλά με μια νέα συμφωνία ασφαλεία μεταξύ δύο παγκόσμιων μπλοκ. Και ε, Δυστυχώ, Δήμα, οι Τούρκοι έχουν προνοήσει. Τα φερέφωνα τη Δύση περίμεναν πτώση Ερντογάν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πράγματι, η σημασία πολιτικής Ερντογκάν είναι ότι σε αντίθεση με τόσους πολλούς αυτοαποκαλούμενους υποστηρικτές παγκοσμίου νότου που ξεφυτρώνουν στα μανιτάρια, εφαρμόζει αυτό που κηρύττει ο M.K. Μπαχντραχκούμα σαν ανάλυση του στους Asian Times. Μεταξύ άλλων τονίζει ο Τεντοργάν τον Ενδιαφέρεται μόνο για τα συμφέροντα της χώρας του και ως αντικειμενικό σκοπό του έχει να καταστεί η Τουρκία πρώτη περιφερειακή υπερδύναμη. Κινείται για την ανεξαρτητοποίηση της Τουρκίας και έχω πλήστες έρευνες. Ανεξαρτητοποίηση της από τη Δύση και την εν μέρη ένταξή της στο Ανατολικό Μπλοκ, το οποίο σχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η Δύση και προκειμένου οι Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί αυτέ κυβερνούν τι δυτικέ κοινωνίε, έχουν άλλου σχεδιασμού για την Τουρκία. Πανεύκολα τι εφάρμοζαν τι πολιτικέ αυτές στη Δυτική, όταν κυβερνούσαν τη χώρα και μαλλικοί, τα αγαπημένα τους παιδιά. Αναβάλλονται τα σχέδιά τους προ τη και επιταχύνεται η ένταξη της Τουρκίας στα Ανατολικά μπλοκ απέναντί τους. Μην ξεχνιόμαστε. Βλέπετε πλάνα από δυτική θράκη που τη θεωρούν δική τους και κάποιον κίδευσαν με σημαίες. 20 χρόνια πρόεδρος, 10 δικούς μας έχει στείλει εντό εισαγωγικών πρωθυπουργού και αυτό είναι ακόμη στα ηνία της πατρίδας του. Μην ξεχνάμε στο βιβλίο του ο βλέπει την Τουρκία ω μια από τι αυτοκρατορίε και να έχει εκλείψει και η Ρωσία και κάτι άλλο, υπάρχει ρεπορτάζ. Διαψεύστηκαν οι αγύρτες των δημοσκοπήσεων. Διαψεύστηκαν και για Κύπρο. Και ο Κυριάκος εδώ, μετά τις πρώτες εκλογές, θα έχει άνακατος αν κατατάξει, ακυρώσει, τα έχω ήδη πει προδιομενών. Για κρυμμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.